το έχουμε πει πολλές φορές ότι από τη μία το Σκοπιανό, από την άλλη εξελίξει στα ανοιχτά θέματα της οικονομίας και κυρίως το θέμα των συντάξεων είναι τα δύο βασικά θέματα που θα καθορίσουν και την ημερομηνία διεξαγωγή των εκλογών. Στην κυβέρνηση σβήνουν, γράφουν σενάρια και έχουμε το τελευταίο επικρατέστερο. Με κοινό παρονομαστή το Μάιο. Ο μήνα Μάιο φαίνεται πως θα είναι εκλογικό ούτω ή άλλω. Έχουμε αυτοδιοικητικέ και ευρωεκλογέ, αλλά θα έχουμε και εθνικέ. Η κυβέρνηση λοιπόν πιθανότατα θα σπάσει τι δύο εκλογικέ αναμετρήσει. Τρει ή τρει κάλπε δηλαδή τον Μάιο, mm -hmm. ε, για να μην μπερδευτούν και οι τηλεθεατέ μα. Αυτοδιοικητικέ εκλογέ, δύο κάλπε, δημοτικέ και περιφερειακέ και οι εθνικέ εκλογέ στι 19 Μαου. Γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση. Ο στόχο είναι η συσπήρωση. Εκεί πάντα έχει οι αυτοδιοικητικέ έχουν ένα τοπικό ενδιαφέρον mm -hmm. ιδιαίτερο. Α, θα υπάρξει μια θολή εικόνα στον εκλογικό χάρτη, εκλογικό νέο σύστημα, απλή αναλογική, συμμαχίε με υποψηφίου τη κεντροαριστερά και βέβαια παραδοσιακά σε αυτοδιοικητικέ εκλογέ υπάρχουν και οι γαλάζιοι αντάρτε. Στου οποίου επενδύουν πολιτικά προφανώ. Ακριβώ, θα προσπαθήσω να το εκμεταλλευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, οι άλλε τρει κάλπε τώρα θα έρθουν 26 26. Του την μήνα. επόμενη Κυριακή. Μάξ. Είναι ο δεύτερο γύρο ούτω ή άλλω των αυτοδιοικητικών εκλογών και οι ευρωεκλογέ. Κλειδί, όπως είπες και εσύ και αστάθμητο παράγοντα είναι τι θα γίνει με τη συντάξη. Η έκβαση, αν θα περικοπούν ή όχι. Mm -hmm. Και βέβαια, όσο αφορά α, το Σκοπιανό, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να το τρενάρει, να το καθυστερήσει όσο μπορεί, ώστε η καυτή πατάτα να πάει στην επόμενη κυβέρνηση. Σε ευχαριστούμε πολύ,